Πάμε να υποδεχθούμε στο στούντιο των ειδήσεων τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, επικεφαλής του Μέρα 25, πρώην υπουργό αλλά και υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Πάτρα. Καλησπέρα κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είπαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, προχωράμε, είμαστε στην τελική ευθεία, έτσι. Είναι δύσκολος ο προεκλογικός αγώνας. Θέλω να ξεκινήσω, μια και ήρθε η συζήτηση έτσι, γιατί να πάει ο πολίτης. Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στις κάλπες για να επιλέξει τους ευρωβουλευτές της αρεσκίας του. Όποιος σας λέει ψηφίστε με να πάω στην Ευρωβουλή να νομοθετήσω καλώς για να αλλάξω τη ζωή σας, είτε λέει ψέματα στον εαυτό του, είτε λέει ψέματα σε εσάς. Υπάρχει όμως λόγος. Γιατί αν πάρουμε όποια πέτρα τις δυστοκίες του ελληνικού λαού και να σηκώσουμε. Είτε είναι οι χαμηλές αποταμιεύσεις που ο κύριος Στονάρας σήμερα μας μίλησε, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι ότι έχουμε μισθούς Αλβανίας και τιμές Λονδίνου, είτε είναι αυτό που γίνεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Όπου και να σηκώσεις μια πέτρα, θα σου πούν, α, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο αγώνας για να σταματήσει η λαϊλασία των πολλών πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα εδώ, στην Πάτρα, στην Αθήνα, αλλά και στις Βρυξέλλες. Εμείς δεν σας υποσχόμαστε ότι αν πάμε, αν έχουμε μια έδρα, αν γίνει και ένα θαύμα δύο στην Ευρωβουλή και θα αλλάξουμε το παν σε μια Ευρωβουλή η οποία έτσι και αλλιώς δεν περνάει τίποτα από τα χέρια της. Είναι μια εξευτελισμένη Βουλή. Είναι η μόνη Βουλή στην οικουμένη, στην ιστορία της ανθρωπότητας που το ξέρετε αυτό, δεν μπορεί να νομοθετήσει. Δεν νομοθετεί. Εντάξει, τι είδαμε. Ό,τι της λέει η Κομισιόν ή το Συμβούλιο Κορυφής κάνει. Αλλά όμως. Εμείς δεσμευόμαστε για δύο πράγματα, αν μας στείλετε. Πρώτον, θα χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι δυνατοί, για να αντλούμε πληροφορίες από εκεί μέσα για αυτά που σχεδιάζονται στις Βρυξέλλες εναντίον σας, στο όνομά σας. Και αυτές τις πληροφορίες, σε εσάς τους δημοσιογράφους, τους τηλεθεατές μας, θα σας τις δίνουμε για να σας ενδυναμώνουμε στο πλαίσιο του ότι η γνώση είναι δύναμη. Να έχεις έναν αντίλογο ουσιαστικά. Και το δεύτερο, ότι ξέρετε, νομίζω ότι. Διαφωνούμε, συμφωνούμε. Γνωρίζετε ότι αν πάμε εμείς εκεί και θέλουμε και μπορούμε να ρίξουμε τις μάσκες της Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, των υπόλοιπων παρατρεχάμενων εκεί, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό το επίπεδό τους. Η κυρία φον ντερ Λάγεν είναι μια αποτυχημένη πρώην υπουργός άμυνας που η κυρία Μέρκελ ήθελε να την ξεφορτωθεί και την έστειλε εκεί και το παίζει τώρα ότι είναι πρόεδρος Ευρώπης. Πηγαίνει στο Ισραήλ και ζητοκραυγάζει τα τάγκς του Ισραηλινού στρατού λίγο πριν μπουν στη Γάζα. Κάποιος πρέπει να της το πει αυτό, κοιτάζοντας στα μάτια. Ούτε οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τον Τριόρ Πασόκ θα το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι ξέρετε ότι εμείς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Διαβάζω ότι χθες ήσασταν στα Ιωάννινα και σε δήλωσή σας είπατε προσφέρουμε 42 ανθρώπους που δεν κοιτούν αξιώματα. Εμείς που φτιάξαμε το Μέρα 25 και την ενωτική μας αυτή πρωτοβουλία, έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε από το να είμαστε βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές και το καθεξής. Έχουμε πάνω από 10 καθηγητές πανεπιστημίου στους 42 αυτούς και από εκείνους τους καθηγητές πανεπιστημίου που τιμούν το πανεπιστημιακό έργο. Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους του πολιτισμού και κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται να γίνει ευρωβουλευτής αυτό καθ' αυτό. Ενδιαφέρεται να δώσουμε μια φωνή που να προστατεύει τους Έλληνες, τις Ελληνίδες, αλλά ταυτόχρονα και την Ευρώπη, γιατί ξέρετε η Ευρώπη καταραίει, παρακμάζει λόγω των πολιτικών των δίθεν ευρωπαϊστών. Της Μέρκελ που έφυγε τώρα, του Μακρόν, της Ούρσουλας, όλων αυτών, του Όλαφ Σόλς, ένας ανεκδίγητος κύριος, ο οποίος έχει το τιμόνι της Γερμανίας στα χέρια του, δεν ξέρει τι κάνει. Πηγαίνει, παραπέει η Γερμανία, το γερμανικό οικονομικό μοντέλο καταραίει και ξέρετε ότι δεν καταραίει η Γερμανία. Τι θα πάθουμε εμείς εδώ που δεν έχουμε επενδύσεις, δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε νομίζω ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο και αξίζει να ρίξετε μια ματιά, ψηφίστε δεν ψηφίσετε, να δείτε την ποιότητα αυτού του ψηφοδελτίου, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ υψηλή η ποιότητά του. Μου δίνετε μια πάσα. Πρόσφατα είχαμε μια εκπομπή εκτός πλάνου εδώ στο Ιόνιαν, όπου αναφερθήκαμε σε μια έρευνα της διανέωσης. Αν θυμάμαι καλά, οι 3 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη μορφή θα διαλυθεί τα επόμενα χρόνια. Είναι χειρότερο από αυτό. Εγώ σας λέω και δεν πιστεύουν και πολλοί οι περισσότεροι. Εγώ σας λέω ότι δεν θα διαλυθεί. Θα πάθει κάτι χειρότερο. Αυτό που παθαίνει τώρα. Παρακμάζει χωρίς να διαλύεται. Το Brexit ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφυγε μια κρατεά πολύ σημαντική χώρα. Άλλα τέτοια exits δεν θα γίνουν. Κατά με.
Αυτό που γίνεται είναι όλο το πράγμα αυτό παραπάνω. Πάρτε τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Ηλιακή ενέργεια. Ανεμογεννήτριες. Μπαταρίες προηγμένες αναπτυγμένου τύπου για να μπορείς να συσσωρεύεις την πράσινη ενέργεια. Υδρογόνο. Mm-hmm. Πάρτε την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα οποία είπα είναι οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Η Κίνα που επενδύει 20 χρόνια. Η Αμερική. Η Ινδία. Η Βραζιλία. Το Μεξικό. Καλπάζουν η Ευρώπη αποτελματωμένη. Γιατί? Λόγω των μνημονίων που επιβλήθηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες, αυτός ο συνδυασμός λιτότητας που ουσιαστικά εγγυήθηκε ότι ο κόσμος δεν θα έχει λεφτά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά. Ο πολλής κόσμος. Ο μέσος Γερμανός δεν έχει χρήματα. Μπορεί να, είναι να ζει σε μια πολύ πιο πλούσια χώρα από τη δικιά μας, αλλά δεν τα βγάζει πέρα. Είναι πολύ χειρότερα σήμερα ο μέσος Γερμανός από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Έχεις λοιπόν ανέχεια στον πολύ κόσμο στην Ευρώπη. Έχεις μια κεντρική τράπεζα η οποία τύπωσε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε στους πολύ λίγους, οι οποίοι αγόρασαν περιουσιακά στοιχεία και ανέβασαν την τιμή τους, κάνοντας τα σπίτια στο Βερολίνο, στην Αθήνα, παντού, στην Πάτρα, τα καλά σπίτια, απλησίαστα στους ανθρώπους που ζουν με μισθούς Αλβανίας ή Βουλγαρίας εδώ στην Ελλάδα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι, άμα έχεις λεφτά, γιατί να επενδύσεις σε μια ήπειρο, όπου ο κόσμος δεν έχει χρήματα να αγοράσει το καλής ποιότητας προϊόν το οποίο παράγεις. Και γι' αυτό δεν έχουμε επενδύσεις. 15 χρόνια δεν υπάρχουν επενδύσεις στην Ευρώπη. Αυτά εμείς, και ξέρετε, το κόμμα ψηφοδέλτιο έχει και ένα χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό που δεν υπάρχει σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Το ΜΕΡΑ25, αν πάτε στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι κατεβαίνουμε στη Γερμανία. Ως ΜΕΡΑ25 Deutschland. Με Γερμανούς συντρόφους μας, συνοδοιπόρους μας. Στην Ιταλία, ΜΕΡΑ25 Ιταλία. Κατεβαίνουμε στις εκλογές. Ελπίζουμε να βγάλουμε και δύο ευρωβουλευτές στην Ιταλία. Κατεβαίνουμε στην Ιρλανδία με την ίδια ευρωβουλεύτρια, την Κλέρ Ντέιλι, και τον ίδιο ευρωβουλευτή, τον Μικ Γουόλις. Με την Βιολέτα Τόμιτς στη Σλοβενία. Άρα, εμείς το παίρνουμε σοβαρά, γιατί θεωρούμε ότι ο αγώνας είναι ένας. Δεν έχει σημασία αν γίνει για τις ευρωεκλογές, τις βουλευτικές ευρωεκλογές. Δεν κάνουμε αυτό που κάνουν τα άλλα κόμματα, που χρησιμοποιούν τις ευρωεκλογές σαν μια πρόβα generale για τις εθνικές. Εμείς μιλάμε για ευρωπαϊκά. Με ακούσατε άλλωστε. Ναι. Είναι ένα ευρωπαϊκό αφήγημα αυτό, τοποθέτηση. Αλλά παντρεύουμε την καθημερινότητα του πολίτη εδώ στην Πάτρα, στο Αίγιο, πιο πέρα, στην Καλαμάτα, με αυτά που γίνονται και θα γίνονται στις Βρυξέλλες, αν μας στηρίξετε με την ψήφο σας για να πάμε εκεί. Θέλω να κλείσω. Είπατε ότι δεν μιλάτε για πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, αλλά καθαρά για Ευρώπη. Είναι όμως μια πρόβα. Και τα δύο. Ναι, μιλάμε όχι για τη λαιλασία, μιλάμε για το. Άμα ρωτήσεις την κυβέρνηση, γιατί δεν κάνετε κάτι για το χρηματιστήριο ενέργειας, που είναι ένα απίστευτο καφενείο 5 ολιγαρχών που σας λαιλατούν. Θα σου πω, δεν μπορούμε κάτι, η Ευρώπη. Ναι. Άρα δεν υπάρχει Ευρώπη και Ελλάδα. Mm-hmm. Η λαιλασία των πολλών εδώ σε αυτή τη χώρα περνάει και από εκεί μέσα. Απλά θεωρώ ότι και αυτές οι ευρωεκλογές, τουλάχιστον ο χαρακτήρας που τους έχουν δώσει τα τρία πρώτα μεγάλα κόμματα, τρία-τέσσερα μεγάλα κόμματα, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Ζητάνε από τον ελληνικό λαό να επιλέξει. Πάντα έτσι κάνουν. Δεν ψηφίζουμε από τις πρώτες ευρωεκλογές που θυμάμαι. Ναι. Και εσείς το θυμάστε, από τις πρώτες ευρωεκλογές, αυτό γινόταν. Mm. Τα κόμματα εδώ στην Ελλάδα τις αντιμετωπίζουν σαν μια πρόβα generale για τις εθνικές εκλογές. Θέλει. Και έτσι δεν μιλάνε ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη. Εμείς μιλάμε και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχόμαστε. Καλό αγώνα. Σας ευχαριστούμε θερμά.